Η μπύρα ρέει άφθονη στο Oktoberfest για πρώτη φορά μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Ο δήμαρχος του Μονάχου κήρυξε την έναρξη της μεγάλης γιορτής, καλώντας τον κόσμο να περάσει καλά και να απολαύσει όλες τις εκδηλώσεις. Εκατομμύρια επισκέπτες βρίσκονται ξανά στο Μόναχο για να απολαύσουν μπύρα, λουκάνικα και διασκέδαση, έχοντας βιώσει τον εφιάλτη της πανδημίας. Ήταν μια τρέλα. Περάσαμε μέσα από τις πύλες, από την κεντρική είσοδο και τρέξαμε για να φτάσουμε μέχρι τις σκηνές με τις μπύρες. Ήταν τέλεια. Η απόλυτη διασκέδαση. Θα το πάω σιγά σιγά. Θα αφήσω λίγη μπύρα στο τέλος και θα πάρω μια φρέσκια. Είναι η πρώτη μου φορά στο Oktoberfest και νιώθω ενθουσιασμό. Περιμένω να υπάρχει πολύ μπύρα και ελπίζω να είναι πιο ζεστά μέσα στις εγκαταστάσεις από ό,τι στον εξωτερικό χώρο. Κατά μέσο όρο το Oktoberfest επισκέπτονται περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο. Τρεις ώρες πριν τα επίσημα εγκαίνια, οι επισκέπτες έτρεξαν για να πιάσουν θέσεις μέσα στις τεράστιες σκηνές όπου βρίσκονται τα βαρέλια με τις μπύρες. Οι τιμές πάντως είναι αυξημένες, καθώς το 1 λίτρο κοστίζει από 12,5 μέχρι 14 ευρώ φέτος, που αντιστοιχεί σε αύξηση 15% από το 2019. Το 187ο Oktoberfest ολοκληρώνεται στις 3 Οκτωβρίου.